Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Κοντά μας σήμερα ένας κορυφαίος γεωλόγος, μηχανικός ταμιευτήρων πετρελαίου. Είναι ο κύριος Μάριος Πατσουλές. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Χαιρετώ εσάς και όλους τους Έλληνες, οι οποίοι πρέπει να μάθουν και να ακούσουν αυτά τα πράγματα που θα πούμε σήμερα, γιατί τους ενδιαφέρει άμεσα. Μπαίνουμε στην εποχή του πετρελαίου για την Ελλάδα. Το επώνυμό σας, Πατσουλές, είναι ισπανικής. Αυτό έχουμε μάθει, ότι είναι ισπανικής προέλευσης. Παθούλεθ, κάπως έτσι. Πώς το εντοπίσατε? Και μια εξαδέρφη μου δικηγόρος το έψαξε, αλλά και εγώ από διεθνή συνέδρια κλπ. Μου είπε ένας Ισπανός καθηγητής κάποια στιγμή, ήρθε και μου μίλησε ισπανικά. Και του λέω, δεν κατάλαβα. Λέει, μα δεν είσαι Ισπανός? Όχι, λέω. Τέλος πάντων, κάποια μετανάστευση πριν το 15ο αιώνα, φανταζόμαστε. Λοιπόν, θέλω να σας γνωρίσω στους τηλεθεατές μας. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΔΕΣΦΑ, που σημαίνει Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Σωστό. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτικό Μέλος του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού και Τεχνολογικού Ινστιτούτου Βιομηχανικών Εφαρμογών. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ιδρυτικό Μέλος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ως Διευθυντής Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου, εκεί δηλαδή είναι ο φορέας αξιοποίησης των κυταρμάτων. Ο προηγούμενος. Διοργάνωσε με επιτυχία τον πρώτο γύρο παραχωρήσεων της Ελλάδας, προβάλλοντας ο ίδιος και σε διεθνή κλίμακα το δυναμικό των υδρογονανθράκων της χώρας. Σωστά. Έχουμε πολύ πετρέλαιο στην Ελλάδα? Έχουμε πολύ πετρέλαιο και περιμένουμε τώρα με τις γεωτρήσεις να αποδειχθεί αυτό. Θα μου πείτε πώς. Μπαίνουμε κατευθείαν στο ψητό, βέβαια, γιατί έπρεπε σιγά σιγά να πάμε. Συνοπτικά και μετά θα συνεχίσω εγώ με το βιογραφικό σας. Έχουμε πετρέλαιο, έχουμε και λόγους να το λέμε και αποδεικτικά στοιχεία. Project Manager έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρηματοδοτουμένων και από εταιρείες πετρελαίου, μέσω των οποίων ανέπτυξε τεχνολογικές καινοτομίες εστιασμένες στην βελτιωμένη παραγωγή σε ταμιευτήρες υδρογονανθράκων. Έχει διοργανώσει πολλά διεθνή συνέδρια για την πορεία της έρευνας και της εκμετάλλευσης ταμιευτήρων πετρελαίου και τις προοπτικές που διαγράφονται για την Ελλάδα με σκοπό να περάσει σκυτάλη τεχνογνωσίας στις νεότερες γενιές. Να διακόψω. Αυτό που πραγματικά χάρηκα ήταν τα δύο τελευταία συνέδρια που διοργάνωσα. Το πρώτο το 2010, όταν η έρευνα πετρελαίου ήταν νεκρή. Τι είναι αυτά? Αυτά τα φτιάξαμε προκειμένου να δείξουμε το δυναμικό υδρογονανθράκων της χώρας μας και να ενεργοποιήσουμε την πολιτεία για να ξαναδημιουργήσει τον Εθνικό Φορέα Υδρογονανθράκων. Και έτσι και έγινε, αργά αλλά σταθερά έγινε, και ξεκίνησε η αναγέννηση του Φορέα Υδρογονανθράκων από αυτό το συνέδριο. Πρακτικά λοιπόν συνεδρίου. Πρακτικά συνεδρίου, το 2010. Εδώ είναι. Εδώ Αθήνα, αλλά ήταν διεθνές. Εδώ είναι τα πετρέλαια της Ελλάδας σημειωμένα, εντοπισμένα. Εδώ και εδώ. Και αυτό σε ένα δεύτερο συνέδριο που έκανα το 2017. Εδώ λοιπόν είναι ο ορυκτός πλούτος της χώρας, ειδικά τα πετρέλαια. Ακριβώς, και αυτά είναι γραμμένα. Κρατάω δηλαδή δισεκατομμύρια κυβικά, πώς τα μετράτε? Το πετρέλαιο σε βαρέλια, ναι. Το αέριο σε trillion cubic feet. Διαβάζω feet. Για την ΑΟΣ, ναι, της Κύπρου, τόσα δισεκατομμύρια κυβικά πόδια, πώς το λέμε? Ναι, κυβικά πόδια. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Και θα πούμε μετά λεπτομέρειες. Το 2010, σε Εθνικό Συνέδριο, ανακοίνωσε για πρώτη φορά με άλλους έγκριτους συναδέλφους του τεκμηριωμένη μελέτη για τα κοιτάσματα της Μεσογείου. Και μάλιστα το συγκεκριμένο άρθρο έχει μέχρι στιγμής 220.000 επισκέψεις. Έχει συνεργαστεί με πολλές και μεγάλες εταιρείες πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα, στην Αγγλία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Λιβύη και Γαλλία. Είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταδιδακτορικού τίτλου που εκπώνησε στην Αγγλία και Νορβηγία αντιστοίχως και έχει δημοσιεύσει πάνω από 200 επιστημονικές εργασίες με θέμα το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το περιβάλλον. Με τις τεχνοκρατικές εισηγήσεις του έχει συντελέσει στην ανακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και σε φασικούς με νέες τεχνολογίες τρόπους βελτίωσης της παραγωγής πετρελαίου σε πολύ δύσκολους ταμιευτήρες.
Δύο λόγια προσωπικά. Εσείς γεννηθήκατε στην Αυλώνα. Γεννήθηκα στον Αυλώνα. Στον Αυλώνα. Η Αυλώνα είναι η Αλβανική, ναι, ναι, λοιπόν. Το αναλαμβάνω 1951. Την πολιτική ευθύνη του λάθος αυτού. Εντάξει. Όπως οι άλλοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη χρεοκοπία της χώρας. Λοιπόν, παρακάτω, ο πατέρας σας. Λοιπόν, ο πατέρας μου διατηρούσε κινηματογράφο στον Αυλώνα, μεγάλο στον κινηματογράφο, όπου έμαθα να κάνω το πρώτο management. Γιατί διαχειριζόμουν όλους τους πιτσιρικάδες που άλλοι πουλάγαν πασατέμπο και πορτοκαλάδα, άλλοι κόλλαγαν τις φωτογραφίες, άλλοι φέρναν τις ταινίες και ούτω καθεξής. Φτιάχναν τις καρέκλες, σκουπίζαν τον κινηματογράφο. Από μικρός τώρα, 5 ετών, φτιάχναμε, βάφαμε τον κινηματογράφο, είχαμε πέσει τη δουλειά για τα καλά. Το χαρήκαμε γιατί ήταν η εποχή του κινηματογράφου, δεν είχε βγει η τηλεόραση. Σαν τα σταφύλια κρεμόντουσαν μέσα στον κινηματογράφο. Το χαρήκαμε πραγματικά και πήραμε μια πάρα πολύ καλή εμπειρία από εκεί. Ο πατέρας είχε μια δραματική κατάληξη. Ο πατέρας δυστυχώς κάηκε σε ένα δυστύχημα που έγινε στη Ξάνθη το 1969. Κράταγε πολλά χρήματα πάνω του, κάηκαν και αυτά και βρεθήκαμε σε δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. Ευτυχώς. Πόσα χρήματα? Ήταν 1.000.000 δραχμές το 1969, που είναι πάρα πολλά σημερινά. Τέλος πάντων. Εσείς ως μαθητής γυμνασίου και λυκείου τελειώσατε στην Αθήνα. Στην Αθήνα τέλειωσα, ναι, το δεύτερο, που... και το δεύτερο γυμνάσιο Αρένων και το 19ο γυμνάσιο Αρένων στην Αχαρνών. Στρατιώτης. Στον Άγιο Παντελήμωνα. Στρατιώτης, 29 μήνες παρακαλώ. Στην Κόρινθο, στο Χαϊδάρι, στο Διδημότυχο και στο Διδημότυχο Μπλούζε και κανονικά και στην Κοζάνη. Ύστερα από 29 μήνες, ευτυχώς ο διοικητής μου, επειδή παίζαμε και σκάκι, μου έδωσε άδεια και πήγα και έδωσα εξετάσεις στο ΙΚΙ και πήρα την υποτροφία για να σπουδάσω τα πετρέλαια. Στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σπουδάσατε έξω. Ναι, με υποτροφία του ΙΚΙ λοιπόν στην Αγγλία έκανα το διδακτορικό μου. Και μετά στην Νορβηγία. Η Νορβηγία μου έδωσε άλλη υποτροφία και εργάστηκα πάντα στα πετρέλαια της Βόρειας Θάλασσας. Είστε παντρεμένος, η σύζυγός σας γιατρός. Είμαι παντρεμένος, η Χριστίνα πήρε σύνταξη πριν 2 χρόνια, διευθύντρια του αιματολογικού της Παμακαρίστου και 2 παιδιά που εργάζονται στο Λονδίνο. Δυστυχώς μας λείπουν, ευτυχώς για αυτά. Επιστήμονες αυτοεξόριστοι, ναι. Πολυτελείας βέβαια τώρα να είμαστε δικαίοι. Αυτό είναι αλήθεια, εντάξει, γιατί είναι πολύ καλά βολεμένα και μακάρι. Ο γιος στην J.P. Morgan. Ο γιος στην J.P. Morgan και η κόρη στην British Aerospace Electronic Systems και αλλάζει τώρα δουλειά σε μια άλλη εταιρεία. Μάλιστα. Πολύ καλές συνθήκες. Λοιπόν, πότε δημιουργήθηκε το πετρέλαιο σε αυτό το μάταιο κόσμο? Μάλιστα. Λοιπόν, οι διαδικασίες πετρελαίου ξεκίνησαν πριν 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Διότι οι μικροοργανισμοί ουσιαστικά που πολλαπλασιάζονταν με εκθετικές καταστάσεις μπόρεσαν να δώσουν την οργανική τους ύλη προκειμένου να συσσωρευτεί σε ειζήματα και αυτά τα ειζήματα όπως καταβυθίζονταν φτάσαν σε κάποια περιβάλλοντα που τα αποκαλούμε oil window, δηλαδή παράθυρο πετρελαίου, όπου εκεί με τις ανάλογες θερμοκρασίες και πιέσεις το οργανικό υλικό ψήθηκε όπως ένα κοτόπουλο στο φούρνο και μας έδωσε το πετρέλαιο. Αν το κοτόπουλο καεί, είναι over mature το πετρέλαιο, κακό, κακής ποιότητας, όπως είναι τη Ζακύνθου, για το οποίο, το οποίο μάλλον είναι η πρώτη ανακοίνωση ever παγκόσμια από τον Ηρόδοτο 2.500 χρόνια πριν. Εξού και το έλαιο της πέτρας, ελληνικότατη η λέξη. Είχα πάει με 50 πετρελαιάδες συναδέλφους στη Ζάκυνθο και τους έδειξα την πηγή, σε ένα συνέδριο που είχε κάνει το American Association of Petroleum Geologists στην Αθήνα και φυλάγανε το έδαφος της Ζακύνθου σαν πετρελαιάδες επειδή είχα δημιουργήσει μια ιεροτελεστία για να τους δείξω που βρέθηκε και ανακοινώθηκε το πρώτο πετρέλαιο στον κόσμο. Δηλαδή το πετρέλαιο προέρχεται, είπατε προηγουμένως, από οργανική ύλη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλοι οι οργανισμοί, να πάρουμε το απλό μοντέλο, δηλαδή. Από μικρό μέχρι ό,τι φυτικοί μεγάλο. Φυτικοί οργανισμοί. Είναι φυτικοί, είναι ζωικοί, είναι τα ψάρια, είναι τα οι κορμοί δέντρων, τα φύλλα των δέντρων, ό,τι μεταφέρεται λοιπόν
με τους ποταμούς, τη θάλασσα και καθιζάνι. Αυτό ανακατεύεται σε ένα πολφό με το ίζημα. Έχω κάποιες φωτογραφίες, θα σας δείξω αργότερα να γίνει πιο κατανοητό. Και όπως καταβυθίζεται το σύστημα, θερμαίνεται και το κυρογόνο που είναι αυτή η οργανική ύλη, εξαρτάται από τις συνθήκες για να δώσει είτε φυσικό αέριο, είτε πετρέλαιο, είτε condensate που είναι το συμπύκνωμα αερίου και πετρέλαιου. Ποια χώρα πρώτο εκμεταλλεύτηκε το πετρέλαιο? Η Κίνα ακούγεται ότι το πρώτο εκμεταλλεύτηκε, που σκάβανε με τα χέρια και λοιπά. Και τον Μπακού επίσης, Αζερμπαϊτζάν. Πότε? Να σας πω, οι αναφορές σε ένα συνέδριο που έγινε πρόπερση στο Λονδίνο για το ιστορικό του πετρελαίου, και τους πήρα τηλέφωνο, τους λέω πείτε μου πότε είναι η πρώτη αναφορά. Μου λένε το 1847. Λέω εντάξει, θα σας στείλω στοιχεία για 2.500 χρόνια πριν. Τους έστειλα και τα έδωσαν πράγματα. Με αρχαιοελληνικές αναφορές. Ναι. Και είπαμε, για αυτό το... Τον Ηροδοτό. Ναι, ακριβώς. Γιατί το εκμεταλλεύτηκαν κάπως και αυτό το πετρέλαιο του Ηροδότου. Πολλοί πίστεψαν ότι βουλώσαμε τις τρύπες της Ζακύνθου, γιατί είχαν γίνει πολλές γεωτρήσεις, παιδευόντουσαν για 70 χρόνια 10 εταιρείες να βγάλουν εκεί το πετρέλαιο. Δυστυχώς ήταν κακής ποιότητας. Όταν γύρισα εγώ από την Νορβηγία, έκανα ένα πρόγραμμα με συναδέλφους και κάναμε 3 γεωτρήσεις, όπου απέδειξα με νέες τεχνολογίες ότι δεν άξιζε αυτό το πετρέλαιο, η ποιότητά του ήταν πολύ κακή. Μάλιστα. Το φυσικό αέριο, ποιος το πρώτο εκμεταλλεύτηκε, ποια χώρα ή ποια εταιρεία? Φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο. Αυτή είναι η τελευταία μόδα ή όχι? Είναι η τελευταία μόδα, εντάξει, αλλά από παλιά βέβαια προϋπήρχε και αυτό. Δεν θέλησαν να βγάλουν αμέσως, γιατί συνήθως ένα ταμιευτήρα, λόγω ειδικού βάρους, στέκεται πάνω. Ο ταμιευτήρας, όπως λέμε, είναι μια δομή, ένας δόμος. Στο πάνω μέρος στέκεται το φυσικό αέριο. Τα μειευτήρια, δηλαδή, από μια υπόγεια δεξαμενή. Μια υπόγεια δεξαμενή, στεγανοποιημένη εντελώς. Mm-hmm. Που μπαίνεις με τις γεωτρήσεις και κάνεις ό,τι θες. Εκεί είναι και πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Τις περισσότερες φορές είναι το αέριο από πάνω, mm-hmm, το πετρέλαιο και το νερό που είναι το βαρύτερο. Ποια χώρα πρώτο έβγαλε φυσικό αέριο? Να σας πω, το φυσικό αέριο, όπως και το πετρέλαιο, υπήρχε σε επιφανειακές ενδείξεις και ακόμα και στο κατάκολλο, αν πάμε, το κάναμε αυτό το πείραμα και το δείξαμε και σε φοιτητές και σε επισκέπτες γεωλόγους. Βάλαμε ένα χωνί στο έδαφος και εκεί εκλείεται αέριο από τους ταμιευτήρες που υπόκεινται. Μιλάμε για χιλιάδες και εκατομμύρια χρόνια. Εκλείεται αυτό το αέριο εκεί. Οπότε βάζεις φωτιά στην άκρη του χωνιού και ανάβει η φλόγα. Τώρα, επειδή δεν μυρίζει το αέριο, δεν έχει μυρωδιά, πολλοί άνθρωποι που κατάλαβαν ότι μπορούσαν να το πάρουν αυτό και να το κάψουν για να, όπου υπήρχαν περιοχές σαν το κατάκολλο, και υπάρχουν σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου από τους υποκείμενους ταμιευτήρες, και πάλι στον Μπακού και στην Κίνα. Μάλιστα. Είχαμε τις πρώτες εκμεταλλεύσεις. Έχω πάει ένα δημοσιογραφικό ταξίδι στο κουρδικό Ιράκ, που εκεί υπάρχει από την εποχή του Σαντάμ, του δικτάτορα, mm-hmm, mm-hmm, ένα νομοθετικό και εκτελεστικό συμβούλιο. Υπάρχει μια αυτονομία, όπως ξέρετε. Ξέρω. Και περνώντας από τα χωράφια με το τζιπ, έβλεπα να ξεπηδάει φλόγα. Και φαντάζομαι ήταν φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο. Επίσης, ναι. Μάλιστα, στο Κουρδιστάν έχει βρεθεί και μια άριστη ποιότητα πετρελαίου που το λένε champagne oil. Τόσο καλό. Σαμπάνια, Μάλιστα. Καθαρό πράγμα. Στο μπουκάλι και πίνουμε, ναι. Πουρ. Επίσης, υπάρχουν αναφορές στο Βυζάντιο. Όπως ξέρετε, πρόσφατα, πέρσι μάλλον, έγινε μια γεώτρηση στο οικόπεδο Ο Νησίφορος. Μάλιστα. Στην Κύπρο. Επειδή το έψαξα, είναι το όνομα ενός ναυάρχου, ο οποίος ναυάγησε, γιατί είχαμε έκκληση φυσικού αερίου, και αυτό βέβαια αποδόθηκε σε εθνική παρέμβαση κατάρα. Και ο ναύαρχος πήγε σε μοναστήρι μετά τη διάσωσή του. Γι' αυτό και η περιοχή, νομίζω είναι το οικόπεδο 11 που χτυπάει η Total. Μάλιστα. Total. Μάλιστα. Εκεί βέβαια δεν βρέθηκε, όπως ξέρετε, καλής ποιότητας εμπορεύσιμο φυσικό είναι αέριο. Είναι και ερευνητικές αυτές οι γεωτρήσεις. Ναι. Βοηθάνε να προσανατολιστείς καλύτερα. Λοιπόν, πάμε καλύτερα τώρα πιο συγκεκριμένα να εστιάσουμε
στην Ελλάδα και στην γειτονιά μας. Το υγρό πυρ στο Βυζάντιο ήταν το πετρέλαιο της Ζακύνθου. Γιατί από κάποιους αμφορείς που μετέφεραν πετρέλαιο της Ζακύνθου, είδαμε λοιπόν ότι στο Πολυτεχνείο ένας συνάδελφος καθηγητής εκεί έκανε χημικές αναλύσεις του πετρελαίου και είδε ότι είναι το ίδιο, ταυτοποίησε αυτό το πετρέλαιο του υγρού πυρ που ήταν μέσα στα πιθάρια με τη Ζακύνθου και πρόκειται για το ίδιο πετρέλαιο. Λοιπόν, πάμε στην περιοχή μας. Η Ελλάδα έχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η γειτονιά μας, η Μεσόγειος. Λοιπόν, έχουν ακουστεί πάρα πολλά για την Ελλάδα. Άλλοι λένε ότι δεν έχουμε καθόλου. Κάποιοι άλλοι πιο αισιόδοξοι με στόχους συγκεκριμένους που δεν θέλω να αναφέρω. Λένε ότι έχουμε τα τεράστια κοιτάσματα. Για να είμαστε βέβαιοι γιατί μιλάμε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τεχνικά στοιχεία που να αποδεικνύουμε περί τίνος πρόκειται. Το δυναμικό λοιπόν υδρογονανθράκων της Ελλάδας είναι εξαιρετικό. Έχουμε ανακαλύψει πολλά μητρικά πετρώματα που έχουν γεννήσει το πετρέλαιο. Έχουμε ανακαλύψει πολλούς ταμιευτήρες, ειδικά πετρώματα, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως στη Δυτική, όπου λόγω του έντονου τεκτονισμού, οι σεισμοί, οι πόλοι, που έχει υποστεί η χώρα μας, έχουν έρθει τα πάνω κάτω και αυτό αφενός καθιστά πιο δύσκολο τον εντοπισμό των κοιτασμάτων, αφετέρου έχει σπάσει κάποιους ταμιευτήρες και εκλείεται πετρέλαιο ή αέριο. Σε πολλές από τις γεωτρήσεις, τρυπώντας, όταν περάσαμε από ρήγματα, είδαμε ότι μέσα στο ρήγμα είχε περάσει στη μετανάστευσή του το πετρέλαιο. Ήταν πολύ βοηθητικό για μας, γιατί το παίρναμε αυτό, το αναλύαμε και καταλαβαίναμε από πού είχε έρθει, πού πήγαινε, πόσο χάσαμε, πόσο έμεινε πίσω κλπ. Λοιπόν, η πρώτη μελέτη που έγινε για το τι έχει η Ελλάδα, την έκανα εγώ προσωπικά, στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, με μέντορα ένα κορυφαίο Αμερικανό σύμβουλο που είχαμε την εποχή εκείνη. Αφού μελέτησα αρκετά, είπα ότι έχουμε τουλάχιστον 20 πρίνους. Αλλά αυτό αναφερόταν στα μέχρι τότε γνωστά δεδομένα. Πότε κάνατε αυτή την ανακάλυψη? Αυτό έγινε στο τέλος του 80, αρχές του 90. Σε ποια θέση είσαστε τότε? Κυρίως μίλαγε για την μεσοελληνική άβλακα, και, δηλαδή τη ραχοκοκαλιά της Ελλάδας και τη Δυτική Ελλάδα, που έχουμε πολλές ενδείξεις πετρελαίων. Κυρίως για εκεί. Δεν είχαμε μπει σε ΑΟΣ κλπ. Στον Πρίνο τι έχουμε, να ξέρει ο κόσμος την προϊστορία? Στον Πρίνο είχαμε για πρώτη φορά το 1970 τόσο. 4 εκεί. Πράγματι είχε έρθει ο Σεάνικ και γενικά υπάρχει μια αρχή. Όταν έχεις ειζήματα, εκεί πας και ψάχνεις για πετρέλαιο. Συγκριτικά στοιχεία, στη Βόρεια Θάλασσα που δούλεψα και έκανα διδακτορικό και μεταδιδακτορικό, κάπου 1000 τόσες σελίδες δημοσιεύσεις για αυτά τα θέματα, πολύ σοβαρή ιστορία και τεχνολογία εκεί, δουλεύαμε σε πάχος ειζημάτων 4 χιλιόμετρα. 4 χιλιόμετρα. Η Κρήτη, νότια της Κρήτης, ένας καθηγητής Έλληνας, ο Μακρύς, γεωφυσικός, απέδειξε ότι υπάρχουν ειζήματα πάχους 12 χιλιόμετρων. Οπότε, ανάλογα, σκεπτόμαστε ότι υπάρχουν μεγαλύτερα κοιτάσματα. Δεν φτάνει αυτό. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα μητρικά πετρώματα, πόσο παρήγαγε το κάθε μητρικό πέτρωμα, είναι όγκη πετρωμάτων και εξαρτάται από τι ύλη οργανική είχε τροφοδοτηθεί, ποιοι είναι τα μυευτήρες και με αυτόν τον τρόπο μια πολύπλοκη διαδικασία προϋπολογίζεις τα κοιτάσματα που περιμένεις. Αρχίζουν και αποδεικνύονται αυτά με τη γεώτρηση, όταν μπούμε μέσα και να μην βρούμε στην πρώτη, στη δεύτερη, θα βρούμε στην τρίτη. Παλιά η τεχνολογία επέτρεπε σε 10 γεωτρήσεις να βρει σε μία. Μετά σε 8 σε μία, σε 5 σε μία. Σήμερα σε 3 βρίσκεις μία παραγωγική. Θέλω ειδικά για τον Πρίνο να μιλήσουμε. Ο Πρίνος τι δυναμικότητα έχει? Καταρχήν είπαμε ότι η Oceanic, που είναι αμερικάνικη εταιρεία, εντόπισε το κοίτασμα. Μάλιστα. Πίσω στις αρχές του 70 λοιπόν εντόπισε το κοίτασμα με το κριτήριο ότι επειδή παλαιοί ποταμοί
χύνονταν στην περιοχή εκεί. Οι ποταμοί έχουν φερτά υλικά οργανικά που μετατρέπονται σε πετρέλαιο αργότερα. Και έτσι προσδιορίστηκε αυτό το κοίτασμα που είχε γύρω πάνω από 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, αλλά τα απολύψιμα είχαν υπολογιστεί στα 120 εκατομμύρια βαρέλια. Προς το παρόν έχουν απολυφθεί τα 110-112. Ποιας δυναμικότητας είναι λοιπόν ο πρίνος σε σχέση, ξέρω εγώ, εσείς έχετε μελετήσει τη Νορβηγία. Α, μάλιστα, ναι, έχετε, είναι πολύ καλή. Έχετε εδώ, να πούμε καταρχάς ότι είσαστε και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα Δημοκρατική Ευθύνη, του οποίου ηγείται ο Αλέκος Παπαδόπουλος, ακριβώς. Μάλιστα. Και τι ο Θωμάς θέλετε. Ο Παπαλιάγκας είναι ο... Τι θέλετε και μπλέξατε με την πολιτική. Α, τι θέλω, μπράβο. Αυτή είναι η καλύτερη ερώτηση σήμερα. Λοιπόν, επειδή έχω αυτή την εμπειρία στα πετρέλαια και φοβάμαι ότι, ξέρετε, όπου βρίσκεται πετρέλαιο, η πόλεμος γίνεται, η κλεψιά γίνεται ή όλα τα κακά γίνονται. Όταν όμως μπουν από την αρχή με ένα στρατηγικό σχεδιασμό που είναι άγνωστο στη χώρα μας, γιατί δεν είχαμε και εμπειρία τώρα, ο πρίνος ήταν κάτι απομονωμένο, δεν ήταν μεγάλο. Με ρωτήσατε για να συγκρίνουμε τον πρίνο. Το πεδίο που δούλεψα στην Βόρεια Θάλασσα λέγεται Ecofisc, είναι σε μια περιοχή όπως είναι ο Θερμαϊκός, προσδιορίστηκε μετά από 200 γεωτρήσεις που γίνανε σε μια περιοχή σαν το Θερμαϊκό. Offshore, μέσα στη θάλασσα. Εμείς έχουμε κάνει 75 σε όλη την Ελλάδα και περιμένει η Ελλάδα να ακούσει για πετρέλαια. Λοιπόν, ακούει, βλέπουμε τι γίνεται. Στη δουλειά μας στηρίζεται όλο το σεισμικό πρόγραμμα που έγινε και οι εταιρείες που ήρθαν σήμερα για να χτυπήσουν οικόπεδα, τα blocks, στη Δυτική Ελλάδα. Δεν πέσαν εξ ουρανού αυτά τα οικόπεδα. Εμείς τα είχαμε προβλέψει με τις γεωλογίες, με ξένους συμβούλους κλπ. Οπωσδήποτε θα έχουν επιτυχία πολλές από τις γεωτρήσεις αυτές. Είναι αλήθεια ότι, το λέω άλλη μια φορά, μπαίνουμε στην εποχή του πετρελαίου στην Ελλάδα. Επειδή λοιπόν δεν είναι ενημερωμένος ο κόσμος, έχουμε αντιδράσεις από τοπικές κοινωνίες. Υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση του περιβάλλοντος, έτσι, να τα πούμε και αυτά. Μισό λεπτό, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ναι, όταν γίνονται ατυχήματα. Όμως, σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την υποκίνηση των Νορβηγών που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι καθαροί και πολύ καλοί τεχνοκράτες, έφτιαξε την Διρεκτίβα 2030/13, στην οποία συμμετείχα στο πάνελ των Βρυξελών για τη δόμηση αυτής της Διρεκτίβας σαν εκπρόσωπος των πετρελαίων της Ελλάδας, και έγινε μια άψογη δουλειά, γιατί δούλεψαν 4 μεγάλες γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η DG Energy, DG Environment, DG Industry και Legal Affairs. Έπεσε πολλή δουλειά. Έγινε η αυστηροποίηση των κανονισμών που διέπουν τις εξέδρες πετρελαίου, ύστερα από το ατύχημα του Deepwater Horizon. Πού έγινε αυτό το ατύχημα? Αυτό έγινε στον κόλπο του Μεξικού το 2010, με τεράστιες καταστροφές. Μεγάλη εταιρεία. Την BP. British Petroleum. 40 δισεκατομμύρια. Πιστέψαμε όλοι ότι αυτή η ζημιά θα έκλεινε την BP. Δεν την έκλεισε, γιατί είναι μία από τις αδελφές και το καρτέλ ανεβάζει λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Και με πάνω από 100.000 εργαζόμενους γενικά, επιστήμονες και λοιπά, και τεχνικούς. Ναι. Είναι μεγάλη εταιρεία. Ναι. Ύστερα από αυτό λοιπόν είδε πολύ σοβαρά η Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα ασφάλεια εργαζομένων και περιβάλλοντος, και με μια κουβέντα έχω να πω ότι τα πετρέλαια γενικά ανά τον κόσμο έχουν τόσα λεφτά, δεν υπάρχουν αλλού τόσα λεφτά, ούτε τεχνολογίες διαστήματος, ούτε... Συνολικά ο τζίρος όλων των εταιριών. Όλων των εταιριών. Ποιος είναι? Α, δεν μπορώ να το πω αυτό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν το έχω υπόψη τώρα αυτός ο τζίρος. Θα σας πω... Ο τζίρος της BP πρέπει να είναι πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια, έτσι. Σαφώς, βέβαια. Έτσι, για ένα μέτρο συγκρίσεως, να ξέρει ο κόσμος. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, τα δισεκατομμύρια δεν είναι εύκολο να τα καταλάβει ο κόσμος. Θα σας πω και για άλλα δισεκατομμύρια. Ναι.
Όμως έχουν τόσα λεφτά που μπορούν να λύσουν το κάθε πρόβλημα. Πολλά από τα προβλήματα είναι λελειμμένα μέσα στα εργαστήρια, αλλά δεν τα δημοσιεύουν, διότι πουλάνε και τεχνολογία. Η Νορβηγία πώς χρησιμοποίησε τα έσοδα του πετρελαίου? Η Νορβηγία, λοιπόν, επειδή τους έζησα τους Νορβηγούς και είναι πάρα πολύ καθαροί και ντόμπροι, αλλά και καλοί επιστήμονες, αφομοίωσαν γρήγορα την τεχνολογία που είχε δημιουργηθεί από Αμερική, Αγγλία κλπ. Και είπαν το εξής: αφού βρήκαμε τα τεράστια αυτά κοιτάσματα στη Βόρεια Θάλασσα, που δεν πίστευαν ποτέ κάτι τέτοιο, και αυτά τα κοιτάσματα μείναν εκεί 300 εκατομμύρια χρόνια, 200 εκατομμύρια χρόνια, αυτά, ναι μεν έχουμε τις τεχνολογίες σήμερα, εμείς και τα βγάζουμε, αλλά ανήκουν και στα παιδιά μας. Αυτό σήμαινε ότι άμεσα αποφάσισαν να φτιάξουν ένα αποθεματικό για την αλληλεγγύη των γενιών. Ασφαλιστικό Ταμείο Γενεών. Ακριβώς. Και αυτό σήμερα είναι το ισχυρότερο αποθεματικό στον κόσμο. Έχουν αγοράσει το μισό Λονδίνο και κάνουν κινήσεις. Δηλαδή τα έσοδα, ένα μεγάλο μέρος των εσόδων, πάνε στο ταμείο για αυτό. Τις συντάξεις. Α, πάνε εκεί, έτσι, ναι, και βέβαια. Την περίθαλψη. Και ακριβώς. Υπάρχει και στην Ελλάδα ένα νόμος τέτοιος, δεν υπάρχει? Υπάρχει, αλλά προς το παρόν, εντάξει, ας πούμε ότι είναι μια φούσκα που θα τη γεμίσουμε. Λοιπόν, θέλω να έρθουμε τώρα στο στρατηγικό πλαίσιο. Να πω για την Νορβηγία, γιατί μου είπατε συγκριτικά. Πριν ως Νορβηγία. Ναι. Λοιπόν, συγκεκριμένα στο πεδίο που δούλεψα, που ήταν το ECOFISC. Το ECOFISC, πρέπει να το δείξουμε αυτή την εικόνα, θα τη δείξουμε τέλος πάντων. Είναι ένα σύμπλεγμα γεωκρήσεων στην κεντρική Βόρεια Θάλασσα. Όπως είπα, γίνανε 200 γεωτρήσεις για να εντοπιστεί το κοίτασμα και το κοίτασμα αυτό είναι 3,6 δισεκατομμύρια βαρέλια, oil equivalent, γιατί έχει και αέριο μέσα, που πολύ απλά είναι 350 πρίνοι. Άρα ο πρίνος είναι ένα μικρό κοίτασμα, έτσι? Ένα μικρό κοίτασμα, εντάξει, μας βόλεψε ο πρίνος, δεν το συζητάμε. Ας πούμε λοιπόν τι έγινε στον πρίνο. Το 1976, όπως ξέρετε, έγινε μια ελληνοτουρκική κρίση, κρίση του χώρα. Η Τουρκία, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι κάνει γεωτρήσεις χωρίς να την ενημερώνει ως παράκτια χώρα, έβγαλε και ένα δικό της ερευνητικό, το χώρα, άρχισε και να χτυπάει, να κάνει έρευνες, βύθιση συστήματος ηχοβολών, έτσι, πάνω στην ελληνική θεωρούμενη υφαλοκρηπίδα, αλλά είδατε, μη εισέτη οριοθετηθήσα. Όχι, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Για να είμαστε δίκαιοι. Λοιπόν, βέβαια κάναμε ένα πείραμα τότε, γιατί ήμουν και εγώ στην εταιρεία, είχα γυρίσει πια από την Νορβηγία, το 1987, ήταν 25. Όχι, θα πάμε, ναι, πάμε στο 1976, να τελειώσει μια κρίση. Ναι, ναι, ναι. Χτυπάει λοιπόν έρευνες το ερευνητικό σκάφος της Τουρκίας. Κινητοποιείται η Ελλάδα, αεροναυτικές δυνάμεις περικυκλώνουν το πλοίο των Τούρκων. Η Τουρκία απειλεί ότι αν το παρενοχλήσουμε θα χτυπήσει και θα απαντήσει. Εκτονώνεται η κρίση με παρέμβαση των Αμερικανών και πάμε στο πρωτόκολλο της Βέρνης. Μάλιστα. Βέρνη, η πρωτεύουσα της Ελβετίας, εκεί έγιναν συνομιλίες. Καραμαλής και Ντεμιρέλ συμφωνούν. Ούτε εμείς, ναι, ούτε εκείνοι, ούτε η Ελλάδα, ούτε η Τουρκία δεν θα κάνουμε κάποια δραστηριότητα έως ότου συζητηθεί σε επίπεδο των δύο χωρών η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Από τότε είναι αλήθεια ότι πάγωσε το Αιγαίο. Γρισάρισε λοιπόν με αυτή τη συμφωνία το Αιγαίο. Βέβαια. Ο Ανδρέας Παπανδρέου κατηγόρησε τον Καραμαλή για παράδοση εθνικής κυριαρχίας. Να τα λέμε και αυτά. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κατηγόρησε τον Ανδρέα για τυχοδιοκτησμό και δημαγωγία. Γιατί έχουμε αγιοποιήσει και τους δύο τώρα αυτούς. Μάλιστα. Αλλά εγώ για λόγους κοινικούς, ιστορικούς, τα καταθέτω στην κρίση των τηλεθεατών. Από τότε λοιπόν μέχρι το Μάρτιο του 87 είχαμε δεχθεί το γκριζάρισμα, το πάγωμα. Ακριβώς, πάγωμα. Πάγωμα του δικαιώματός μας. Πάγωμα, διότι και εκ των υστέρων προσπαθήσαμε οι επιστήμονες των πετρελαίων να ενεργοποιήσουμε πάλι και να μιλήσαμε με μεγάλους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας τότε κλπ. Για να μας επιτρέψουν να μελετήσουμε και αξιοποιήσουμε, επεξεργαστούμε όσα δεδομένα είχαμε από το Αιγαίο, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Και τι σας απαντούσε η πολιτική ηγεσία? Ναι, πάρα πολύ ωραία. Την επόμενη εβδομάδα θα σας έχω λύσεις κλπ. Δεν ήρθε ποτέ η επόμενη εβδομάδα. Γιατί απειλούσε με πόλεμο η Τουρκία. Ναι. Να πούμε όμως κάτι άλλο πάλι. Η υφαλοκρηπίδα δεν έχει μοιραστεί όπως είπα προηγουμένως. Άρα εμείς πηγαίναμε και να κάνουμε έρευνες
το Μάρτιο του 87, όχι εμείς, δηλαδή η εταιρεία Denison, η οποία είναι καναδική πια. Καναδική. Να κάνουμε έρευνες στη θέση Μπάμπουρα στη Θάσο, πέραν των χωρικών μας υδάτων. Ακριβώς. Από τα 6 μίλια που είναι τα χωρικά μας υδάτων, πήγαινε η εταιρεία στα 10 μίλια. Mm-hmm. Και τι έγινε μετά? Ουσιαστικά η πρωτοβουλία ήταν της τότε ΔΕΠΕΚΙ, Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, Έρευνα και Τάσμα των Υδρογόνων Ανθράκων. Είχαμε πάει λοιπόν, φέραμε μια εξέδρα, τη στήσαμε εκεί και αμέσως περικυκλώθηκε από υποβρύχια και πολεμικά των Τούρκων και τα μαζέψαμε αναγκαστικά. Και το κάζους μπέλι λοιπόν βγήκε τότε. Έκανε λοιπόν η Ελλάδα του Ανδρέα Παπανδρέου όπως έκανε και η Ελλάδα του Καραμαλή πίσω και από τότε είναι παγωμένα τα δικαιώματά μας. Δυστυχώς. Όμως για μένα, που θέλω να τα βλέπω τεχνοκρατικά και μόνο, γιατί οι πολιτικοί κάθε φορά επεμβαίνουν σε θέματα που ίσως και δεν ξέρουν καθόλου, ούτε προλαβαίνουν να ενημερωθούν, γιατί είναι πολύ περίπλοκα θέματα αυτά. Όμως για διάφορους λόγους να πουλήσουν τεχνογνωσία, να πάρουν ψήφους κλπ. Λένε διάφορα. Για μένα οι διεθνείς οργανισμοί έχουν συναποφασίσει για το πώς καθορίζονται τα όρια των κρατών με συγκεκριμένο τρόπο, με το δίκαιο της θάλασσας κλπ. Η συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι, λοιπόν, καθόρισε ακριβή σύνορα μεταξύ χωρών. Βέβαια, η Τουρκία στην Μαύρη Θάλασσα τα δέχεται αυτά. Στο Αιγαίο και Νότιο Αιγαίο εκεί δεν τα δέχεται αυτά. Τέλος πάντων, οι οργανισμοί αυτοί που βγάζουν αυτούς τους νόμους, για μένα έπρεπε να έχουν και τον τρόπο να υλοποιούν αυτά, να το επιβάλλουν. Βέβαια, δεν μπορεί ο καθένας. Δηλαδή, αν είμαστε γείτονες και αρχίζω και λέω εγώ αυτά είναι δικά μου κλπ. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες αρχές. Υπάρχει ιστορικό ποινικό δίκαιο. Διαφορά δεν υπάρχει αυτό το δίκαιο και δεν υπάρχει μηχανισμός επιβολής. Βέβαια αρχίζουν οι πολιτικοί και λένε και τα μπερδεύουν και η Τουρκία με την επεκτατική πολιτική κοντεύει να μας πάρει και τα. Θα μπούμε και σε αυτόν τον τομέα. Θα κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε δρυμύτεροι με τα πετρέλαια. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον κύριο Μάριο Πατσουλέ. Είναι γεωλόγος, μηχανικός ταμιευτήρων πετρελαίου. Άρα λοιπόν το 1987, παρά την απειλή του Ανδρέα Παπανδρέου ότι θα χτυπήσει. Βύθισατε το χώρο και βγήκε. Έγινε το 1976 αυτό, ή θα το ξαναβύθιζε το 1987, αλλά δεν το βύθισε. Έχουμε βέβαια αυθεντική κινητοποίηση του στρατού και του λαού. Όμως τελικά έκανε πίσω ο Ανδρέας, διότι δέχθηκε σιωπηρός, επειδή τα έχω μελετήσει στο βιβλίο μου Πορεύμια Πολέμου. Μάλιστα. Απείλησε την Τουρκία ότι αν δεν κάνει πίσω θα χτυπήσει. Απείλησε και η Τουρκία τον Ανδρέα ότι αν δεν κάνει πίσω θα χτυπήσει. Με την παρέμβαση του ΝΑΤΟ, του Λόρδου Κάρικτον, έχουμε πάλι εκτόνωση της κρίσης και επανεργοποιήθηκε αυτό το πάγωμα. Ακριβώς. Το πρωτόκολλο της Βέρνης. Ακόμη λοιπόν και σήμερα ισχύει αυτό που επαναβεβαίωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ισχύει και βέβαια. Δηλαδή ο πόλεμος απεφεύθη χάρη στην αμοιβαία υποχώρηση. Μάλιστα. Αλλά όταν υποχωρείς από την θεωρούμενη δική σου ελληνική φαλοκρηπίδα κατά 75% είναι θεωρητικά δική μας. Βέβαια. Κατά 75%. Περίπου. Αλλά όταν δεν δέχεται ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, η Τουρκία, επικαλούμενος διάφορα τεχνάσματα. Διάφορα τεχνάσματα τα οποία μας έκαναν να δουλέψουμε. Δηλαδή, λέει ότι η Ήπειρος της Τουρκίας, ας πούμε, που είναι η τεράστια χώρα, έρχεται σε όλο το Αιγαίο και τα νησάκια σας επιπλέον. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Η γεωλογία άλλα πράγματα λέει, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη τέτοιου είδους στοιχεία όταν μπαίνουν οι γραμμές διαχωριστικές. Τώρα πάμε σήμερα. Στον Πρίνο υπάρχει μια ελληνική εταιρεία. Υπάρχει η Energean. Πώς τα καταφέραμε, Έλληνες, μηχανικοί, επιστήμονες, τεχνικοί. Έχουμε εξπέρ, έτσι. Βέβαια. Είναι το μοναδικό πεδίο παραγωγής πετρελαίου. Και μάλιστα έχει δραστηριοποιηθεί διεθνώς πια, γιατί πήρε και πεδίο στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ, βέβαια. Μια ελληνική λοιπόν εταιριούλα που συμμετέχει και κάποιο καναδικό φαντ από την Ελλάδα. Εταιριούλα ξεκίνησε, αλλά πήγε πολύ καλά. Και βρήκε κοιτάσματα στο Ισραήλ, στη θάλασσα εκεί του Ισραήλ. Έτσι. Είχαν βρεθεί αυτά και πήρε να τα αξιοποιήσει ουσιαστικά. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Τους ευχόμαστε να πάνε καλά, βέβαια, γιατί θα είναι τιμή και δόξα για την Ελλάδα. Τώρα, από ό,τι μαθαίνω, είναι και στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Οπότε
Αλλά με Έλληνα γενικό. Με Έλληνα, ναι, ο Μαθιός ο Ρήγας, ο οποίος είναι ειδικευμένο στο Imperial College. Μάλιστα. Έχει τα ατού. Άρα λοιπόν, έχουμε τον Ανδρέα Παπανδρέου να ακυρώνει τη γεώτρηση στην θέση Μπάμπουρας που ήταν πέραν των χωρικών μας υδάτων για να αποφύγει τον πόλεμο με την Τουρκία. Μάλιστα. Ισχύει αυτό το καθεστώς του παγώματος μέχρι και σήμερα. Και έτσι αναγκαστήκαμε. Στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο. Όμως δυτικός της Ελλάδας. Γιατί προχωρούμε εκεί. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να ρίξουμε όλο το βάρος δυτικός της Ελλάδας. Επειδή... Και νοτίος της Κρήτης, έτσι. Και νοτίος της Κρήτης. Υπάρχουν εκεί πετρέλαια. Υπάρχουν εκεί πετρέλαια. Και θα μου πείτε πώς αποδεικνύεται αυτό. Με τον εξής απλό τρόπο. Προσέξτε με λιγάκι. Είναι τεχνοκρατικό, ουσιαστικό. Αυτό κάνω από την αρχή της. Να αποδείξουμε γιατί υπάρχουν πετρέλαια. Λοιπόν, τώρα με περισσότερη προσοχή. Στην Κρήτη, λοιπόν, έχετε ακούσει ότι νότια της Κρήτης η Αφρικανική Ήπειρος μπαίνει κάτω από την Ευρασιατική Γη. Όταν γίνεται κάτι τέτοιο, αναδιπλώνονται τα πετρώματα, δημιουργούνται accretionary prisms, δηλαδή ζαρώνουν, δημιουργούνται φρύδια κλπ. Αλλά και διαρριχνιούνται. Όταν γίνεται η διάρρηξη και έχει κοιτάσματα υδρογονανθράκων στο υπέδαφος, το πρώτο που φεύγει, που είναι το πιο ευκίνητο, ο πιο ευκίνητος υδρογονάνθρακας, είναι το μεθάνιο, είναι το πιο μικρό μόριο. Φεύγει λοιπόν το μεθάνιο, έρχεται στον πυθμένα της Μεσογείου, όπου υπάρχει λάσπη που είναι τα εζήματα. Αναδεύει τη λάσπη, με αποτέλεσμα να δημιουργεί κάποιες δομές που μοιάζουν με ηφαίστεια, από την ανάδευση αυτή, τα οποία ηφαίστεια λέγονται mud volcanoes, ηφαίστεια λάσπης, και έχουμε εντοπίσει τέτοια πάρα πολλά νότια της Κρήτης, σε όλο το μήκος. Φαίνονται στα σεισμικά πολύ καθαρά. Δεν είναι για τον κοινό κόσμο αυτό. Και μεταξύ μας πολλά από τα πετρελαϊκά δεδομένα είναι και απόρριτα, γιατί πουλιώνται από τη χώρα στις εταιρείες που έρχονται. Τι γίνεται εκεί λοιπόν. Όπως πάει να εκλυθεί προς τον αέρα το μεθάνιο, δεν τα καταφέρνει, διότι υπάρχει μια στήλη νερού της Μεσογείου, 2-3.500 μέτρα, που υπό το βάρος αυτό δεν μπορεί να φύγει το μεθάνιο. Μπλοκάρεται λοιπόν από μόρια νερού και δημιουργεί τους υδρύτες. Οι υδρύτες είναι τα hydrates, οι οποίοι είναι οξυρός πάγος, είναι σαν να έχεις ένα παγάκι στον πάτο του ποτηριού, ο οποίος οξυρός πάγος, όταν τον πάρεις, καίγεται. Καίγεται αυτό, γιατί έχει μεθάνιο μέσα. Είναι αρκετά παχιά τα κοιτάσματα αυτά. Ευτυχώς που δεν βγαίνει στον αέρα το μεθάνιο αυτό, γιατί το μεθάνιο είναι 200 φορές χειρότερο από το διοξίδιο του άνθρακα. Θα χειροτέρευε την ατμόσφαιρα, αλλά η ίδια η φύση το προστατεύει. Απ' τη μια. Απ' την άλλη, συσσωρεύει ένα κοίτασμα φυσικού αερίου στον πυθμένα της Μεσογείου. Δεν χρειάζεται να κάνεις γεώτρηση υπεδάφικα. Βέβαια, μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν τεχνολογίες εκμετάλλευσης αυτού, διότι έπρεπε να κάνεις μια τρύπα στο νερό, να τρυπήσεις και το παγάκι που ήταν το κοίτασμα. Αυτό το πέτυχαν οι Ιαπωνέζοι, όπου τρύπησαν πράγματι και το παγάκι, μπήκαν στα 500 μέτρα εζήματος και με διάφορες σωληνώσεις, ομόκεντρες που υπάρχουν μέσα στη γεώτρηση, εκτόνωσαν την πίεση που υπήρχε και στο άνιουλους της γεώτρησης παρήγαγαν το μεθάνιο. Οπότε υπάρχει τρόπος παραγωγής, εκμετάλλευσης και αυτού του κοιτάσματος. Και επειδή όλη η Μεσόγειος, κυρίως νότια της Κρήτης, έχει αυτά τα κοιτάσματα, εδώ εγώ προσωπικά έχω υποστηρίξει τον East Med, γιατί πέρα από τα κοιτάσματα που είναι σε μεγάλα βάθη, θα μπορέσει να πάρει και αυτά. Να πούμε για τον κόσμο τι σημαίνει ο East Med. Είναι... Ο East Mediterranean είναι δηλαδή ο αγωγός που θα ξεκινήσει από Ισραήλ, Κύπρο, Αίγυπτο, πιθανώς και Λίβανο, γιατί και ο Λίβανος θα μπει στο παιχνίδι, για να φέρει τα πετρέλαια στην Ευρώπη, Κρήτη, την ενεργοβόρα Κρήτη, Ευρώπη. Δυτική Πελοπόννησος, Ιόνιο, Ιταλία, έτσι. Ακριβώς. Έτσι. Και αυτό τον αγωγό, να πούμε, τον έχω σε φωτογραφία. Τον υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει βγάλει κάπου 100 εκατομμύρια, γιατί, πώς λέγεται, είναι common interesting, κοινού ενδιαφέροντος. Ναι. Έχει βάλει λοιπόν 100 εκατομμύρια, έχει προϋπολογίσει. Έχει γίνει μελέτη για 6 δισεκατομμύρια κόστος. Και το υποστηρίζει αυτό το εγχείρημα η Αμερική, γιατί θέλει η περιοχή αυτή της Δύσης... Χαίρομαι που τα ξέρετε πολύ καλά. Έτσι. Μαθητής είμαι. Είναι αλήθεια. Γιατί θέλει η περιοχή αυτή να απεξαρτηθεί από το πετρέλαιο της Ρωσίας, που ο Πούτιν το χρησιμοποιεί και για στρατιωτικούς σκοπούς, για στρατηγικούς και για πολιτικούς. Να σας πω το εξής ιστορικό.
Το 2012 που εκπροσωπούσα την Ελλάδα σε ένα πάνελ των Βρυξελών, δεν μου δίναν το λόγο, γιατί η Ελλαδίτσα είχε πάρει τα κάτω της, δεν μου δίναν το λόγο να μιλήσω. Ήταν ένα πάνελ από όλα τα κράτη-μέλη και σηκώθηκα πάνω και τους λέω, με συγχωρείτε, να σας πω κάποια πράγματα, γιατί σας βλέπω και καβάλα στο καλάμι. Εντάξει, αποκτήσατε εμπειρία, αλλά η Βόρεια Θάλασσα είναι στο decline. Άλλα 15 χρόνια θα έχουμε πετρέλαιο από εκεί. Τέλος. Τι κάνει η Ευρώπη? Η Ρωσία δεν φτάνει για την Ευρώπη. Και τους υπέδειξα για πρώτη φορά τη Μεσόγειο. Και τότε μίλησα ότι θα γίνει ένας αγωγός από την Ανατολική Μεσόγειο να τροφοδοτήσει την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι ή ενεργοβόρα Ήπειρος. Δεν το συζητάμε. Βέβαια, σέβομαι πάρα πολύ τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί αιωλική ενέργεια, έτσι. Αιωλική, ηλιακή κλπ. Και γεωθερμία. Αυτό ίσως το κάνουμε ένα θέμα, διότι η γεωθερμία έχει νέα τεχνολογία, Beyond Petroleum Technology, που έχει αναπτυχθεί μέσα από τις εταιρείες πετρελαίου. Λένε, μας τέλειωσε το πετρέλαιο, τι κάνουμε? Γεωθερμία. Με μηδέν εκπομπές. Μηδέν εκπομπές. Ζεσταίνεις νερό, το φέρνεις. Λοιπόν, επειδή έχω το άγχος του χρόνου. Ναι. Θέλω περίπου να μου πείτε, αυτά τα οικόπεδα που έχουμε εμείς προσδιορίσει τώρα, δυτικός της Ελλάδος. Της Ελλάδας, ναι. Έτσι, δηλαδή Ιόνιο, δυτικός της Πελοποννήσου και νοτίος της Κρήτης. Μάλιστα. Περίπου έχουμε μοιράσει οικόπεδα και έχουμε κάνει τις αναγγελίες να έρθουν μεγάλες εταιρείες. Ναι. Ενδιαφέρονται η Exxon Mobil, η British Petroleum, η Eni, η Total, η Γαλλική κλπ. Και η Ιταλική Eni. Περίπου λέω, σε δισεκατομμύρια δολάρια, ευρώ, πώς θα το. Περίπου. Ναι. Πώς το εκτιμάτε αυτό? Το κόστος της έρευνας, εννοείται. Ας πούμε, το κόστος έρευνας, πόσο μπορεί να είναι? Το κόστος έρευνας, επειδή οι περισσότερες γεωτρήσεις θα είναι offshore, ναι, και εκεί το κόστος είναι πολύ υψηλό. Δηλαδή μια γεώτρηση πόσο κοστίζει? Μπορεί να κοστίζει και 1 εκατομμύριο την ημέρα. 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα. Μάλιστα. Η ποσότητα πετρελαίου ή φυσικού αερίου που θα βρεθεί σε όλη αυτή την περιοχή, περίπου πόσο μπορεί να είναι η αξία του? Λοιπόν, αν ξεκινήσουμε από τον Πατραϊκό, όπου τώρα η ελληνικά πετρέλαια έχει ένα στόχο για να τρυπήσει σύντομα και μιλάνε για 150 εκατομμύρια βαρέλια, δηλαδή ένα αντίστοιχο πρίνο. Ναι. Έτσι. Έχουμε λοιπόν μικρές δομές κοντά στα σύνορα της Ξηράς. Υπάρχει μια ζώνη που λέγεται Προαπούλια, η οποία ζώνη σαν δαχτυλίδι έρχεται και κλείνει από την ανατολική μεριά της Τουρκίας, της Ιταλίας, στην ανατολική μεριά της Ιταλίας, στην ίδια ζώνη γεωλογική, έχουν βρει μεγάλα κοιτάσματα οι Ιταλοί και το λέγαμε εδώ και χρόνια, δεν είχαμε λεφτά γιατί είχαμε αυτοδύναμη έρευνα. Σήμερα που έρχονται οι εταιρείες, προσέξτε, σήμερα είμαστε σε περίοδο ανάπτυξης στα πετρέλαια, διότι έρχονται οι εταιρείες με τα δισεκατομμύρια που έχουν, τα βάζουν για να αναπτυχθούν τα πεδία πετρελαίου. Λέω το εξής. Η Νορβηγία πούλαγε παλιά σαρδέλες, ξυλία και τίποτα άλλο. Μετά τα πετρελαία έχει πάρει μία ανάπτυξη που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έτσι. Λοιπόν, επομένως, θα πρέπει να συνενέσουμε όλοι σε αυτή την έρευνα που γίνεται, γιατί πέρα από τις ανανεώσιμες που αγκομαχάνε, γιατί αγκομαχάνε, διότι ελέγχονται πάντα το πετρέλαιο. Όταν το πετρέλαιο έχει 100 δολάρια τιμή, τότε μπορούν οι ανανεώσιμες να είναι σύμφορες. Αν είναι κάτω από τα 100, δύσκολα. Επειδή είμαι μανιακός με τους αριθμούς και την τεκμηρίωση. Περίπου αυτή η περιοχή έχει 100 δισεκατομμύρια ευρώ αξία πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Κατά προσέγγιση. Έχει. Ένα μνημόνιο δηλαδή. Έχει. Είναι τα λεφτά που έχουμε πάρει από το πρώτο μνημόνιο. Έτσι. Ακριβώς. Ναι. Το δεύτερο είναι άλλα 110 και το τρίτο είναι. Βέβαια, αργούν να βγουν, δεν βγαίνουν μπαμ κατευθείαν. Ναι, ναι. Μπορεί να πάρουν και 30 χρόνια. Πάμε τώρα στην ΑΟΣ της Κύπρου. Να πούμε στον κόσμο τι σημαίνει η ΑΟΣ και τι κρύβει η ΑΟΣ της Κύπρου. Η ΑΟΣ λοιπόν είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη που καθορίστηκαν τα όρια από τη συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι του 82. Εντελώς καθορισμένα. Τα όρια αυτά παραδέχεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας είμαστε μέλη και η Ελλάδα και η Κύπρος. Επομένως, όποιος τα πειράζει αυτά,
πρέπει να τιμωρείται. Ή, τέλος ναι, πάντων... Να πούμε ποια είναι τα όρια. Είναι 100, 200 μίλια, έτσι, γύρω-γύρω. Α, μάλιστα, από την ακτογραμμή των κρατών. Ή είναι η μέση γραμμή ή αλλού μπορούμε να πούμε τα χωρικά, είδατε κλπ. Εδώ είναι ναι. ένα νησί. Μάλιστα. 200 μίλια γύρω-γύρω είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Έτσι. Και, και ελπίζω... το σημαντικό είναι το εξής, ότι... Το Φιντζάνι δεν είναι τυχερό για... έχει καφέ μέσα, κάτι έχει, εντάξει. Λοιπόν, ουσιαστικά η οικονομική ζώνη της Ελλάδας συνορεύει με αυτήν της Κύπρου. Και έτσι ναι. αποκλεί την Τουρκία... Και εδώ έχει πέσει όλος αυτός ο καταιγισμός. Εμείς βέβαια δεν έχουμε ανακηρύξει αυτή τη ζώνη, γιατί απειλεί η Τουρκία με άλλο τρόπο μέτρησης και απειλεί με πόλεμο. Ακριβώς. Πάμε πάλι στην Κύπρο. Αυτή η έκταση λοιπόν γύρω από το νησί της Κύπρου. Γύρω-γύρω, έτσι. Με τα διάφορα οικόπεδα, όπως το είναι, 12, οικόπεδο είναι 12. Η μάλιστα. θάλασσα, τι σημαίνει ΑΟΣ λοιπόν, είναι η επιφάνεια της θάλασσας μέχρι κάτω. Είναι μέχρι κάτω. Και αυτό που μας υποβυθός, ενδιαφέρει λοιπόν. Είναι βέβαια ο υποβυθός. Αυτό μας ενδιαφέρει. Εκεί βέβαια δεν είναι απόλυτη κυριαρχία. Έτσι. Δεν μπορεί να κάνεις μια στρατιωτική βάση στα νερά αυτά, ούτε κάτω στην υφαλοκρηπίδα. Μόνο να εκμεταλλευτείς το κοίτασμα που υπάρχει. Τι κάνουν λοιπόν οι Κύπροι. Οι Κύπροι λοιπόν, οι οποίοι ήταν πολύ πίσω, πιο πίσω από εμάς και θέλαμε να τους διδάξουμε και όλα αυτά να κάνουν, μας ξεπέρασαν και τώρα θέλουμε να έρθουν να μας πούνε πώς πέτυχαν όλα αυτά. Εντάξει, όταν οι εταιρείες. Αποφασίσουν τους στόχους, οι ίδιες οι εταιρείες επιταχύνουν την όλη κατάσταση. Μοίρασαν λοιπόν οικόπεδα. Μοίρασαν οικόπεδα, έτσι γίνεται τα νίκιασαν, κάθε φορά. Βγαίνουν ποιες εταιρείες γύρος είναι. Παραχωρήσεων και ξεκίνησε πρώτη στο οικόπεδο 12. Για το οικόπεδο 12 αναφερόμαστε εδώ το 2010 ναι. και λέμε ότι θα βρεθούν υδρογονάνθρακες. Εδώ είναι τα πρακτικά του συνεδρίου λοιπόν. Εδώ είναι τα πετρέλαια της εδώ Μεσογείου. Εδώ είναι τα πετρέλαια της Μεσογείου και της Ελλάδας. Και εδώ είναι. Ωραία. Είναι σκυτάλι για τα νέα παιδιά. Λοιπόν, το 2010, προσέξτε το, προβλέψαμε ότι θα βρει κοίτασμα η Κύπρος. Δεν ξέρουμε αν θα ήταν πετρέλαιο ή αέριο. Το 2010 έγινε αυτό, το 2012... Δύο χρόνια μετά βρήκε ποια το κοίτασμα της Αφροδίτης, Noble Energy, η οποία Αμερικάνικη. Αμερικανο-Ισραηλινή. Ναι. Είναι και η Ντελέκ, πώς τη λέμε. Ντελέκ, μαζί. Η Ισραηλινή, ναι. Τώρα, αυτές οι εταιρείες και άλλες τρεις-τέσσερις Αμερικάνικες είναι οι μοναδικές που έχουν τεχνολογία σε βαθιές θάλασσες. Ποιες άλλες εταιρείες είναι στα οικόπεδα της Κύπρου? Η Eni που είναι η Ιταλική, η Total. Η Γαλλική. Ορίστε. Η Total, η Γαλλική. Η Γαλλική, η Total. Και η κορυφαία στον κόσμο, Exxon Mobil. Η οποία Exxon Mobil με την Total και τα ελληνικά πετρέλαια είναι και δυτικά της Κρήτης. Το οικόπεδο 12 στην Κύπρο είναι εκμεταλλεύσιμο, αλλά ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η εξέδρα εξόριξης. Ναι. Έτσι δεν είναι. Είναι ακόμα υπό προγραμματισμό. Είναι δύσκολα αυτά, γιατί, προσέξτε, πώς να ξεκινήσει, τα είχε τα λεφτά, ας πούμε, η Nobel να τα βάλει να ξεκινήσει, αλλά ουσιαστικά κάθεται στο χρυσό απάνω κάθεται. Και βέβαια συνέβη και το εξής. Όταν βρέθηκε το κοίτασμα, ανέβηκαν οι μετοχές, αλλά κάποια στιγμή, όσο έμενε εκεί και δεν εκμεταλλευόταν, πέσανε οι μετοχές. Αυτό είναι κακό για τις εταιρείες, γι' αυτό πρέπει το κάθε κράτος να δημιουργεί υποδομές και να κάνει στρατηγική τέτοια, ώστε να αναπτύσσει παιδεία με υποδομές. Άρα δεν θα γίνουν πολύ γρήγορα πλούσιοι οι αδελφοί μας Κύπροι. Ακριβώς. Μιλάμε για μια προοπτική 10, 20 και 30 ετών. Αλλά όμως μπορείς να πουλήσεις και πετρέλαια εκεί που είναι. Έτσι. Τώρα, υπάρχει φυσικό αέριο στο οικόπεδο 10 της Αμερικάνικης Exxon Mobil. Μάλιστα. Στο οικόπεδο 11 η Eni Total χτύπησε, δεν βρήκε, Αλλά αξιοποιήσιμο. Έχει κάποια αποτελέσματα που προσέξτε. Η ιστορία ξεκίνησε και σε συνδυασμό με το πεδίο Ζορ της Αιγύπτου, που είναι από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα του κόσμου. Και καλής ποιότητας, έτσι. Αυτό, πολύ καλής ποιότητας. Πολύ καλής ποιότητας. Αυτό λοιπόν το αέριο, που περιμένουμε κάτω από το αέριο να έχει και πετρέλαιο, έτσι. Αλλά βρέθηκε σε μια περιοχή από παλαιά ρίφς, υφάλους δηλαδή, σε ένα θαλάσσιο περιβάλλον που αναπτύσσονται, γεννιούνται και δημιουργούνται τα καλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου. Για να μελετήσει κάτι τέτοιο από τα σεισμικά, μελετάς την παλαιογεωγραφία και την ιζηματολογία των διαφόρων περιοχών και βλέπεις ότι αυτή του οικοπαίδου 10, ας πούμε, μοιάζει πολύ με του Ζορ. Ανεβαίνουν οι πιθανότητες να βρεις κοιτάσματα καλά. Στο οικόπεδο 6
το Φεβρουάριο του 2018, το γεωτρύπανο της Ιταλικής Eni έφευγε μετά το θρίαμβο που ανακάλυψε και πήγαινε στο οικόπεδο 3 που λέγεται Σουπιά λόγω του ακανονίστου σχήματος. Μάλιστα, ναι. Όμως 10 πολεμικά πλοία της Τουρκίας μπλόκαραν το Ιταλικό γεωτρύπανο, εξέδωσαν μια ναυτική αναγγελία και λέει κάνουμε γυμνάσια, φύγετε. Και μετά από 10 μέρες ναυτικό αποκλεισμό, η Eni Total έβαλε την ουρά στα σύλια και έφευγε. Αυτό είναι μεγάλη καταστροφή για την εταιρεία, διότι δεν έχει προγραμματίσει να κάνει 5 μήνες εκεί. Τώρα, και επειδή επόμενα... οδεύουμε προς το τέλος, έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά. Στο οικόπεδο 10 υπάρχει μια απειλή των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω του Υφυπουργού Μίτσελ, αν θυμάμαι καλά. Αυτός παρατήθηκε γιατί διαφωνεί με την πολιτική του Τραμπ. Είπε στους Τούρκους, μην διανοηθείτε να παρενοχλήσετε την ExxonMobil. Λέει όμως ο Ερντογάν, μας είπαν, στα άλλα οικόπεδα που είναι αμοίραστα, κάντε ό,τι θέλετε. Υπάρχει ο κίνδυνος ο Ερντογάν, ο οποίος έχει εξαγγείλει γεωτρήσεις, να κάνει γεωτρήση μέσα στην ελληνική, στην κυπριακή ΑΟΣ. Αν κάνει μια γεώτρηση η Τουρκία, μία ή δύο γεωτρήσεις εκεί μέσα, τι γίνεται? Υπάρχει κάποιο αμυντικό σύστημα που εμείς μπορούμε να πάμε να τους εμποδίσουμε? Αυτή η περίφημη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ περιλαμβάνει και την αμυντική στήριξη όλης της ΑΟΣ. Λοιπόν, η Αμερική έκανε αυτή την κίνηση για προστασία. Απ' την άλλη μεριά η Τουρκία κάνει ό,τι θέλει. Αυτά είναι απαράδεκτες καταστάσεις. Όμως, η Ευρώπη δεν είναι πουθενά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πουθενά. Γιατί... Και πού τη θέλω εγώ την Ευρώπη? Βλέπω τριαμβολογίες εδώ στην Αθήνα. Σκιστήκαμε, λέω, τον όρο αυτό, με συγχωρείτε, για να κάνουμε... Ναι, προχωρήστε. Για να κάνουμε, λοιπόν, την διρεκτίβα για την προστασία του περιβάλλοντος από δραστηριότητες εξεδρών και έρχεται η Τουρκία και βάζει εξέδρες και δεν ξέρει καν την διρεκτίβα. Δεν μπορεί να εφαρμόσει τίποτα. Είναι επικίνδυνη να δημιουργήσει μια κοιλίδα, διότι δεν έχει εμπειρία, δεν έχει τις υποδομές, δεν έχει όλα αυτά. Κάνει τα υλίκια, δεν ξέρω αν μπορεί να τρυπήσει πραγματικά και η Τουρκία. Ήδη κάνει δύο γεωτρήσεις έξω από τα χωρικά της ύδατα, που είναι 12 μιλιά εκεί, δεν είναι? Ναι. Η πυρωτική ακτή εκεί προς την Αλάνια λέγεται η μία, στην Ατάλια ανοιχτά και στην... Στη Μερσίνα ανοιχτά. Βέβαια, κάνει ήδη δηλαδή στη δική της υφαλοκρηπίδα, πέραν των χωρικών της υδάτων, κάνει δύο γεωτρήσεις. Και απειλεί με γεώτρηση μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Εκεί τι κάνουμε? Αυτό είναι θέμα πιο μεγάλων τραπεζιών, αλλά εγώ έχω να βοηθήσω τα μεγάλα τραπέζια με το εξής. Ο Ερντογάν έχει παρεξηγήσει κάποιες έννοιες. Όπως και η Ελλάδα, την έννοια της συνεκμετάλλευσης. Όταν λέμε συνεκμετάλλευση, υπάρχει. Ναι, υπάρχει. Γιατί να μην υπάρχει? Γιατί υπάρχει? Διότι αν αυτό είναι το όριο της χώρας μία και της χώρας δύο, όταν τρυπήσει η χώρα μία και βρει ένα κοίτασμα που μπαίνει και στην άλλη χώρα, τότε είναι αναγκασμένες οι δύο χώρες να συνεκμεταλλευτούν. Γιατί από κάτω επικοινωνούν. Ακριβώς. Τώρα, αν αρχίσει η μία να τραβάει και κάνει και άλλη γεωτρήσει και τραβάει και άλλη, κατέστρεψαν τον ταμιευτήρα και όλο το πετρέλαιο έμενε μέσα. Οπότε... Άρα εσείς βλέπετε προοπτικά μία συνδιαχείριση υπό την σκέπη των Ηνωμένων Πολιτειών, ίσως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Βεβαίως, και έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά προσέξτε να μην παρεξηγηθούμε. Δικαιώματα, να μην παρεξηγηθούμε, προσέξτε. Αν εδώ είναι η χώρα 1, δεν λέω ποια είναι, ναι, και η χώρα 2, μπορεί η χώρα 1, λοιπόν, με το κοίτασμα που προσδιορίζει. Και ας πούμε ότι είναι η Ελλάδα η ένα και βρίσκεται το μεγαλύτερο κοίτασμα μέσα στην Τουρκία. Αυτό πώς χωρίζεται? Είναι σαν να μπαίνει ένα μαχαίρι και να κόβει υπεδαφικά το κομμάτι της Ελλάδας και το κομμάτι της Τουρκίας, που παρά το ότι η Τουρκία έχει μεγαλύτερο κομμάτι και η Ελλάδα μικρότερο, το κοίτασμα της Ελλάδας μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το κοίτασμα της Τουρκίας. Εδώ είναι το reservoir engineering που λέμε. Λοιπόν, αυτά τα έχει εφαρμόσει εξαιρετικά η Αγγλία με την Νορβηγία. Μάλιστα. Η όλη ιστορία λέγεται unitization, όσοι θέλουν να ψάξουν. Αλλά όταν λέμε συνεκμετάλλευση, ο Ερντογάν το έχει παρεξηγήσει και λέει εντάξει, συνεκμετάλλευση, θα έρθω να τα πάρω όλα. Δεν γίνεται, υπάρχουν νόμοι. Γιατί αυτοί που βγάζουν τους νόμους δεν επιβάλλουν στον Ερντογάν να τους στηρίξει? Αυτό είναι το μεγάλο με ερωτηματικό. Να συμπληρώσω ότι ο Ερντογάν έχει βάλει στο παιχνίδι και τη Ρωσία. Αυτό έχει περάσει στον Τούκο εδώ από τους αναλυτές. Γιατί πριν τρεις μήνες η Ρωσία είπε ότι αν δώσει η Κύπρος διευκολύνσεις, δηλαδή βάση, στην Αμερική για τη φύλαξη της περιοχής των πετρελαίων, τότε θα υπάρξουν αντίπεινα προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα ο Ερντογάν βάζει μέσα και τον Πούτιν
στη συμμαχία που κάνει κόντρα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Λοιπόν, εγώ το θεωρώ αυτό ότι έχουν τους μπαμπούλες τους ο καθένας για να φοβίζουν ώστε να αρμέξουν το μεγαλύτερο μέρος των κοιτασμάτων μας υπό την απειλή του «θα σε πυροβολήσω». Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ήταν απόλαυση να σας ακούμε. Χαίρομαι γι' αυτό και δεν είπαμε τίποτα ακόμα. Εντάξει, τώρα ξεκινήσαμε. Γιατί έχουν πολλά μυστικά τα πετρέλαια και καλά είναι. Πείτε και ένα ακόμη έτσι στον κόσμο, ένα μυστικό ποιο είναι. Παιχνίδι ειρήνης ή πολέμου. Ειρήνης, δεν το συζητώ. Ειρήνης. Έρχονται λεφτά πολλά. Προσέξτε, το πετρέλαιο είναι το μοναδικό προϊόν με την υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι. Καταρχήν, πλαστικά, κομπιούτερ, τηλέφωνα, είναι όλα από. Ή ακόμα και φαρμακευτικά προϊόντα κλπ. Είναι όλα από το πετρέλαιο. Το έχουμε ανάγκη ακόμα γιατί θέλουμε το αυτοκίνητό μας, τα αεροπλάνα μας κλπ. Και σίγουρα έχει πολλά χρόνια ακόμα γιατί έχουμε δουλέψει αντίστοιχο project της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για πόσα χρόνια θα έχουμε ακόμα πετρέλαιο? Για 150. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Δεν ξέρω αν γράφτηκε αυτό, αλλά τέλος πάντων. Βεβαίως, βεβαίως. Όλα γράφτηκαν. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Και εγώ επίσης. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο γεωλόγος Μάριος Πατσουλές. Ένας ορυκτός πλούτος γνώσεων μόνος του. Γεια σας.